power like Σαφές Russia. Μήνυμα για στήριξη στην Ουκρανία έστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην ομιλία του στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε ξανά βοήθεια από τη Δύση ώστε να σπάσει την αχοκοκαλιά του Πούτιν. Ukraine does not ask too much. We need air defense systems and fighter aircraft that can protect our cities from Russian terror. We need artillery to move the front line away and restore normal life in the territories occupied by Russia. Putin must lose his bet. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προανήγγειλε αντεπίθεση της Ουκρανίας, η οποία ωστόσο δεν είναι δυνατή χωρίς τη βοήθεια της Δύσης. Ναι, έχουμε έτοιμο σχέδιο αντεπίθεσης. Σίγουρα θα κερδίσουμε. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν την Κίνα, μετά την επίσκεψη Λαυρόφ στο Πεκίνο, ότι θα πρέπει να λογοδοτήσει αν η Ρωσία πάρει περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία. Τα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας μπορεί να αλλοιώσουν την ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη με απαράδεκτο τρόπο. Έχουμε πει στην Κίνα πως αν συνεχιστεί αυτό θα έχει αντίκτυπο στις σχέσεις μας. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια λέγοντας όλα θα πάνε καλά. Η Κίνα απάντησε πως έχει κάθε δικαίωμα να διατηρεί σχέσεις με τη Ρωσία. Η συνεργασία μας με τη Ρωσία δεν πρέπει να δέχεται παρεμβολές ή να περιορίζεται. Και η Κίνα επίσης δεν δέχεται κριτική ή πίεση. Στο πεδίο της μάχης, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν σταθμούς παραγωγής ρεύματος στο Μικολάιφ και την Οδυσσό. Η Ουκρανία απάντησε εκτοξεύοντας 5 drones πάνω από τον Μπριάνσκ.